Έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη Τριχάκη. Coach, η ομάδα στάθηκε πολύ καλά. Κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά της αναμέτρησης. Στη συνέχεια όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το καλό αυτό αποτέλεσμα και δέχτηκε την ήττα με 3-1, που πάντως αφήνει ελπίδες για τη ρεβάνς. Για το παιχνίδι. Ναι, το παιχνίδι όπως ξέρεις η Λία ήταν συνέχεια του προηγουμένου. Ήταν δύσκολα τα πρώτα 15 λεπτά, τα 13. Λόγω ότι πρέπει εκεί που αρχίζει να ανεβάζει ή ανοίξει ο ποδοσφαιριστής, γίνεται η διακοπή. Από εκεί και έπειτα πήγαμε καλά στα 15 λεπτά, μιλήσαμε στο ημίχρονο, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Ισοφαρίσαμε με ένα πολύ ωραίο γκολ του Κλάδου. Μετά όμως αμέσως δεχτήκαμε στην επόμενη φάση το 2-1 του αντιπάλου, το οποίο προήρθε από απειρία δικιά μας. Θεωρώ ότι και τα δύο γκολ, όταν το δεύτερο έγινε από λάθος στην απειρία που έχουν τα παιδιά. Το τρίτο γκολ ήταν ένα πλάγιο στην περιοχή της ασή γωνιάς πάλι και η μπάλα άλλαξε πολύ γρήγορα, έρθε στην αντίθετη πλευρά, δεν είχαμε κλείσει, έτσι δεχτήκαμε και το τρίτο γκολ. Είμαι ευχαριστημένος παρά τις πολλές ελλείψεις που είχαμε, λείπουν πολλά παιδιά, λόγω ίωσης, λόγω διάφορων οικογενειακών υποχρεώσεων. Δουλέψαμε όμως στις γιορτές, δουλεύουμε. Πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ για τον Ποσειδώνα. Έχουν τρομερή θέληση, έχουν επίπεδο, συμμετέχουν στις προπονήσεις και θέλουμε λίγο χρόνο για να δείξουμε αυτά που θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να μας φέρει υγεία, να φέρει καλό αθλητισμό, υγιές. Έχει πολλά προβλήματα ο αθλητισμός. Να βοηθήσουμε όλοι στο ποδόσφαιρο, τους νεαρούς του Ρεθύμνου, να τους αναδείξουμε και να έρχεται ο κόσμος στα γήπεδα. Υγεία σε όλο τον κόσμο και ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ.